Φίλε και φίλοι, βρισκόμαστε ξανά εδώ στο Πάρκο Τρίτσι στη μεγάλη συνάντηση του ΚΚΕ και τη ΚΝΕ με την νεολαία της Αττικής. Εδώ, αφού έχουμε σταθεί σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας, το 45ο Φεστιβάλ ολοκληρώνει απόψε το ταξίδι του. Με μεγάλη μας χαρά θέλουμε να καλωσορίσουμε τις αντιπροσωπίες 36 κομμουνιστικών νεολαίων και αντιπεριαλιστικών οργανώσεων νεολαίας από όλο τον κόσμο που παίρνουν μέρος στις εκδηλώσεις μας. Σύντροφοι, η παρουσία σας εδώ δείχνει ότι το σύνθημα προλετάρι όλων των χωρών ενωθείτε, σύνθημα που δεσπόζει στην καρδιά του φεστιβάλ στην κεντρική μας έκθεση με αφορμή και τα 100 χρόνια από την ίδρυση της κομμουνιστικής διεθνούς, διατηρεί στο ακέραιο την επικαιρότητά του. Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε λοιπόν εδώ στο Πάρκο Τρίτσι, στο χώρο που μας φιλοξενεί για δέκατη συνεχόμενη χρονιά, στις γειτονιές που αγκάλιασαν τις εκδηλώσεις μας και αγκαλιάστηκαν οι ανησυχίες, οι αγωνίες, τα προβλήματα και οι διεκδικήσεις των κατοίκων της περιοχής από τις εκδηλώσεις μας. Εδώ που οι λαϊκές οικογένειες βρίσκουν ευκαιρία να πάρουν μία ανάσα στη δύσκολη καθημερινότητα. Μία ανάσα που θέλουν κυριολεκτικά να τους κόψουν οι κυβερνήσεις, τόσο οι προηγούμενες όσο και η νέα. Όλοι αυτοί που ευθύνονται για το ότι αντί το πάρκο να αναβαθμίζεται χρόνο με το χρόνο, να προστίθενται υποδομές για άθληση, για ψυχαγωγία, να αναβαθμίζεται ως πνεύμονα πρασίνου, καταδικάζεται τελικά στην υποβάθμιση. Γνωστή τακτική, την έχουμε δει. Υποβαθμίζουν, απαξιώνουν χώρους, υποδομές, για να έρθουν την επόμενη μέρα ως σωτήρες και ευεργέτες στα επιχειρηματικά συμφέροντα που θέλουν να βάλουν στο χέρι τέτοια φιλέτα. Πώς αλλιώς μπορεί να εξηγήσει κανείς ότι για έναν χώρο, όμορφο χώρο, 1200 διακοσίων στρεμάτων, οι μόνιμοι εργαζόμενοι είναι μόλις τρεις. Η πραγματοποίηση του φεστιβάλ εδώ είναι από μόνη της, αλλά όχι βεβαίως η μόνη συμβολή της ΚΝΕ στον αγώνα για πάρκο ανοιχτό στο λαό, για πάρκο κλειστό στα επιχειρηματικά συμφέροντα. Για σταθερή, επαρκή, αποκλειστική κρατική χρηματοδότηση για όλες τις ανάγκες του πάρκου. Για έκτακτη χρηματοδότηση, για επίγουσες ανάγκες, όπως η αποκατάσταση της υδροδότησης των λιμνών και των υδάτινων διαδρόμων, με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα για τις ανάγκες συντήρησης λειτουργίας και φύλαξης του πάρκου, με ολοκληρωμένο σχέδιο πυροπροστασίας. Μόνο χαρά μας γεμίζουν όσα ακούμε αυτές τις 15 μέρες που είμαστε στο πάρκο για την προετοιμασία του φεστιβάλ. Το πάρκο μας είπαν αρκετοί, πρέπει να είναι κάθε μέρα όπως είναι αυτές τις τρεις μέρες που κάνετε το φεστιβάλ σας. Καθαρό, να σφίζει από ζωή και δραστηριότητα, να φιλοξενεί δεκάδες χιλιάδες νέους και νέες, νέα ζευγάρια το λαό της περιοχής. Ξέρουμε ότι τα φεστιβάλ μας για ένα μεγάλο κομμάτι κόσμου είναι ο καθρέφτης της ΚΝΕΕ μπορεί να ακούγεται υπερβολικό σε ορισμένους που ενδεχόμενα να μην το έχουν ζήσει, αλλά το φεστιβάλ μας είναι μια εικόνα από το όμορφο μέλλον που θέλουμε να χτίσουμε από την κοινωνία για την οποία παλεύουμε. Έχει ζωή, συλλογικότητα, κοινή δράση, δημιουργία, δουλειά σχεδιασμένη, ενταγμένη σε ένα κοινό στόχο και ευθύνη και διάθεση για να γίνει ό,τι καλύτερο. Δεν έχει χώριγους και εταιρείες. Προσφέρει απλόχερα όσα κρύβει ή διαστρεβλώνει σήμερα το ίδιο το σύστημα είτε από την εκπαίδευση είτε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι αυτό που μας είπε μία εργαζόμενη της περιοχής. Μα καλά, αφήνετε τόσα πράγματα για να είστε εδώ τόσες ώρες, μέρες και να στείνετε το φεστιβάλ σας. Πραγματικά μπράβο σας. Αυτό που περιγράφεται σε αυτά τα λόγια είναι μέρος και του μυστικού της επιτυχίας και της αντοχής 45 πλέον χρόνια του φεστιβάλ μας. Η αυταπάρνηση, το πείσμα, το σχέδιο, η ελευθερία να αφιερώνεις το χρόνο σου για κάτι που ξέρεις ότι έχει να δώσει πολλά, όχι μόνο σε σένα, όχι μόνο στην κομμουνιστική νεολαία Ελλάδας, αλλά σε κάθε επισκέπτη του φεστιβάλ. Φίλε και φίλοι, χάρη λοιπόν σε αυτή τη δουλειά των μελών και φίλων της ΚΝΕ του ΚΚΕ, είμαστε σήμερα εδώ, σε αυτήν την όμορφη κόκκινη πολιτεία, δηλώνοντα με αισιοδοξία και μαχητικότητα ότι με τους αγώνες, τα όνειρα, τη δύναμή μας, θα χτίσουμε ένα κόσμο ελεύθερο, ανοιχτό, γεμάτο ελπίδα, το σοσιαλισμό. Μήνυμα διαχρονικό σε κάθε όμως φάση έχει ιδιαίτερη σημασία και φέτος θεωρούμε ότι είναι πραγματικά μήνυμα επίκαιρο, μήνυμα αναγκαίο. Γιατί τα όνειρά μας που λέει και το σύνθημα δεν είναι της θερινής νυκτός, αλλά είναι δίψα για να ζήσουμε όπως μας αξίζει. Για να απολαμβάνει ο εργαζόμενος άνθρωπος τους σκόπους του και τα αποτελέσματα της δουλειάς του αντί να τα τσεπώνουν μια χούφτα μέτοχοι καπιταλιστές. Γιατί ούτε θα παρετηθούμε από τις σύγχρονες ανάγκες μας όπως θέλουν, ούτε θα παραδοθούμε στους εκμεταλλευτές και στους στόχους τους που είναι φανερό ότι μυρίζουν αίμα, μπαρούτι και εκμετάλλευση. Οι ίδιες οι εκδηλώσεις, η μαζική συμμετοχή ήδη τις δύο πρώτες μέρες δεκάδων χιλιάδων λαού και νεολαίας το κάλεσμα συνολικά του ΚΚΕ και της ΚΝΕ απαντάνε σε αυτό ακριβώς. Μέσα από τη μαζική συμμετοχή, για παράδειγμα, στη συζήτηση στο εργατικό στέκι του φεστιβάλ, στάλθηκε ένα πολύ καθαρό μήνυμα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την εργοδοσία, τη συνδικαλιστική μαφία της ΓΕΣΕΕ, να μην τολμήσουν να βάλουν χέρι στα συνδικάτα, στους μισθούς, στις συλλογικέ συμβάσεις εργασίας. Μήνυμα μαζική συμμετοχή στην απεργία τη 24η του Σεπτέμβρη, της αποφασιστικότητας των κομμουνιστών να πρωτοστατήσουν στη συλλογική οργάνωση και δράση τη εργατική τάξη και του λαού. Μέσα από τη συγκέντρωση χιλιάδων υπογραφών μέσα στο φεστιβάλ μα, στέλνουμε ηχηρό μήνυμα ενάντια στι βάσει του θανάτου, ενάντια στα πυρηνικά στην ανανέωση της επικίνδυνης συμφωνίας Ελλάδας Ελλάδας-ΕΠΑ πολιτιών της Αμερικής για τις στρατιωτικές βάσεις που έστρωσε το έδαφος ο ΣΥΡΙΖΑ και προχωράει η Νέα Δημοκρατία. Με τη μαζική καταδίκη του κατάπτυστου και εμετικού αντικομουνιστικού ψηφίσματος του Ευρωκοινοβουλίου, δηλαδή την αγωνιώδη προσπάθεια να ξορκίσουν το μέλλον να ταυτίσουν το φασισμό με το σοσιαλισμό-κομμουνισμό, δηλαδή με την πιο προοδευτική θεωρία που γέννησε ποτέ η ανθρώπινη σκέψη, με την προσπάθεια να επικρατήσει απέναντι σε έναν αντίπαλο βεβαίω έμπειρο, βεβαίω αδίστακτο, που όμως δεν είναι ανίκητος. Δεν ανέχονται πια ούτε τα μνημεία που στέκουν σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, ακόμα και στην καρδιά της Συμπεριαλιστικής Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Βερολίνο και που θυμίζουν στους λαούς αυτήν την ιστορική αλήθεια. Γιατί δεν μπορούν να χωνέψουν με τίποτα ότι παρά τα πισωγυρίσματα της ιστορίας είναι εδώ, παραμένει εδώ η προοπτική νέων νικηφόρων σοσιαλιστικών επαναστάσεων εξοπλισμένων πλέον με την πύρα των προηγούμενων προετοιμασμένων για να επικρατήσουν ολοκληρωτικά. Οι δεκάδες κομμουνιστικές νεολαίες που συμμετέχουν στο 45ο φεστιβάλ ξεκαθαρίζουν σε όλους τους τόνους μέσα από κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν. Ο αντικομμουνισμός και η παραχάραξη της ιστορίας δεν θα περάσουν. Όσα ψηφίσματα και αποφάσεις και να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε τους εφιάλτες τους πραγματικότητα. Γιατί το μέλλον δεν μπορεί να το απαγορέψει κανένας, και αυτό το μέλλον είναι ο σοσιαλισμός. Αγαπητοί και σύντροφοι, φίλε και φίλοι, αυτό το παρόν και μέλλον κοιτά και ο αντίπαλο. Γι' αυτό έχει στο στόχαστρό του ιδιαίτερα τη συνείδηση της νέας γενιάς. Ποντάρει στη χαμηλή πολιτική και κοινωνική πείρα τη. Ποντάρουν στο ότι οι νέοι δεν έχουν πείρα από αγώνες και κατακτήσεις προηγούμενων δεκαετιών ότι ζούμε σε μεγάλη χρονική απόσταση από ηρωικέ περιόδους του λαού που διαπαιδαγώγησαν γενιές και γενιές νέων. Ποντάρουν στο ότι η νέα γενιά δεν έχει ζήσει από πρώτο χέρι τα επιτεύγματα της σοσιαλιστικής οικοδόμησης του 20ου αιώνα, την τιτάνια προσφορά του σοσιαλισμού της Σοβιετικής Ένωσης, ότι η νεολαία γεννιέται και μεγαλώνει σε συνθήκες αντεπανάστασης. Ποντάρουν ειδικά ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της νεολαία απέχει από τη συλλογική πάλι από τον ταξικά οργανωμένο αγώνα. Είναι στο χέρι μας νέοι και νέε να τους αποδείξουμε ότι κάνουν λάθος, ότι έχουν ποντάρει σε λάθος άλογο. Με πιο μαζική, πιο μαχητική νεανική δράση κόντρα σε όσους θέλουν να επικρατεί ότι δεν υπάρχει εναλλακτική για την νεολαία και το λαό από τη σημερινή κατάσταση. Η πείρα δείχνει τι φοβούνται πραγματικά. Φοβούνται τους αγώνες που έχουν προοπτική και γραμμή σύγκρουσης με την πολιτική του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φοβούνται την άνοδο του βαθμού οργάνωσης της νεολαίας στους χώρους δουλειά και μόρφωσης. Οι αντίπαλοί μας Ξέρουν πως οι δυνατότητες της εποχής δεν μπορούν να κρυφτούν. Ξέρουν καλά πως ο σημερινός άσχημος ταξικός συσχετισμός δυνάμεων δεν είναι αιώνιος, θα αντιστραφεί και θα αλλάξει. Και γι' αυτό παλεύουμε, δρούμε καθημερινά τα μέλη και οι φίλοι της ΚΝΕ και του ΚΚΕ. Δύναμή μας, όπως λέει και το σύνθημα, είναι η επαναστατική κοσμοθεωρία μας, το σύγχρονο πρόγραμμα η καθημερινή δράση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Σταθερή πηξίδα μας, η προοπτική της ανατροπής του άδικου και διεφθαρμένου καπιταλιστικού συστήματος και η οικοδόμηση της νέας κοινωνίας του σοσιαλισμού. Αυτό δηλαδή που πολύ όμορφα περιέγραψε και ο κομμουνιστής Τούρκος ποιητής Ναζίμ Χικμέτ και δανειστήκαμε για το σύνθημά μας. Υπάλληλοι για ένα κόσμο ελεύθερο, ανοιχτό... Γεμάτο Ελπίδα!